Για ακόμη μια χρονιά τα ταξί της Ξάνθης αποφάσισαν να μην προσθέσουν στα κόμιστρά τους το δώρο Χριστουγέννων, μιας και ήδη η μειωμένη κίνηση που υφίσταται ο κλάδος δεν αφήνει περιθώρια για προσαυξήσεις. Τι να βάλουμε δώρο εδώ, δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά, βάλουμε και δώρο. Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο για τους πελάτες, γιατί να τους είναι πιο φτηνό το ταξί. Εδώ και 2 χρόνια τώρα δεν βάζουμε δώρο, γιατί είχε ανέβει το κόμιστρο και πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα να μην έχουμε το δώρο για καλύτερα για τους πελάτες. Θεωρείτε λοιπόν ότι παλαιότερα ο κόσμος δεν επέλεγε για τη μετακίνησή του εντός πόλης το ταξί, καθώς το δώρο Χριστουγέννου επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την τσέπη του? Παλαιότερα ο κόσμος είχε ρευστό και μπορούσε να πάρει το ταξί και δεν το φαινόταν το δώρο. Αυτή τη στιγμή, άμα βάλουμε και δώρο με αυτή την αναδουλειά και με αυτή την κρίση, πιστεύω ότι θα μας φωνάζει όλος ο κόσμος. Και οι συνταξιούχοι και όλα αυτά έχουν κοπεί οι μισθοί, έχουν κοπεί οι συντάξεις. Τώρα που να βάλουμε εμείς από 5 ευρώ να το κάνουμε 6 ευρώ, μόνοι μας θα καθόμαστε στην πιάτσα όπως καθόμαστε ήδη. Αυτή την περίοδο, την εορταστική περίοδο, βλέπετε ότι είναι ακόμα πιο μειωμένη η κίνηση ή θα λέγαμε ότι υπάρχει μια εξισορρόπηση? Όχι, η κίνηση είναι τα ίδια, είναι πεσμένη εδώ και πολύ καιρό. Δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά, πιστεύω και στα μαγαζιά έτσι είναι. Δεν αλλάζει τίποτα, δεν βλέπουμε να αλλάζει και τίποτα. Όσον αφορά στη φετινή χρονιά, η μείωση των δρομολογίων έχει φτάσει στο 70% στην περιοχή της Ξάνθης, ενώ το μέλλον προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολο για τους οδηγούς ταξί, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν και την απελευθέρωση του επαγγέλματός τους, που θα εξεταστεί εκτενέστερα από το νέο έτος.